Γεια σας, καλώς ήρθατε στον τέταρτο οδηγό. Σε αυτόν θα σας δείξω βασική δομή ενός τραγουδιού και τρόπος σκέψης. Οπότε εδώ πέρα θα κάνω skip πολλά μέρη, θα πατάω το stop, δηλαδή θα κάνω καμιά μελωδία και απλά θα το βάζω για να μην τρώμε το χρόνο μας. Και θα σας δείξω πώς να κάνετε ένα τραγούδι, ας πούμε, στο σύνολο. Όπως βλέπετε, άνοιξα το project από το προηγούμενο του tutorial, οπότε δείτε το. Και ναι, ουσιαστικά θέλω να κάνω μια καλή εισαγωγή, γιατί στα tutorial δεν έκανα και καλή εισαγωγή. Πολλά ξεκινάνε με πιτάκι, εμένα με αρέσει όμως να μην ξεκινάμε με πιτάκι, οπότε θα τα διαγράψω όλα. Και θα ξεκινήσω με pads, με συγχορδίες δηλαδή, οι οποίες ξεκινάνε από τις νότες του μπάσου. Οπότε, 1, 2, 3, 4, πατάω Ctrl Shift και τα επιλέγω με το ποντίκι. Τώρα θα πατήσω Ctrl C για τη γραφή. Χ, θα βάλω βιολί, το οποίο είναι στο Citrus, στα preset, και έχει εδώ Violin Ensemble 3. Και πάμε σε ένα κενό pattern, το ονομάσω Violin, ή δεν θα το δώσω όνομα άμα βαριέμαι, αλλά τώρα δεν βαριέμαι πολύ, πάλι καλά. Ctrl V για επικόλυση και έχει βάλει 1, 2, 3, 4 4 νότες που κάναμε copy. Με το shift και το αριστερά βελάκι της μετακινώ και ουσιαστικά θα κάνω τις συγχορδίες τώρα. Λοιπόν, για να δούμε. Οπότε πατάμε ένα play να δούμε τι κάνουμε. Ωραία, λοιπόν, το βιολί βασικά μπαίνει λίγο αργά, οπότε εδώ στο attack θα το μειώσω. Το release θα το μειώσω και αυτό λίγο. Και τώρα μου αρέσει πιο πολύ. Ήχο ότι είναι μια χαρά, πιστεύω θα χρειαστεί λίγο να κατεβάσουμε το volume, γιατί ουσιαστικά πρέπει να ακούγονται πολύ χαμηλά το βιολί τουλάχιστον και τα pads από πίσω που βάζουμε. Και τώρα θα κάνουμε μια ωραία εισαγωγή. Ουσιαστικά μια απλή δομή είναι εισαγωγή, κύριο μέρος και outro, το finale. Οπότε τα διαγράφω όλα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με βιολί. Εδώ πέρα να μπαίνει ένα μπάσο αργό, οπότε μισώ να το κάνω. Λοιπόν, πάω σε ένα κενό pattern και μιας και έχουμε ήδη βάλει μπάσο, θα το βάλω στο μπάσο το τέτοιο και ουσιαστικά θα μεγαλώσω την νότα, τη διάρκεια της, και το βάζουμε εδώ. Θα κάνω ένα automation στο μπάσο, μόνο στο frequency, και θα ακούγεται κάπως έτσι. Οπότε κάπως έτσι θα το ξεκινήσω και θα βάλω άλλα 2 μέτρα τέτοια. Οπότε η εισαγωγή θα είναι μέχρι κάπου εδώ ουσιαστικά. Εδώ πέρα θα βάλω μάλλον κάποιο μπιτάκι απλό. Βάλω και ένα crash, δεν ξέρω, το έχω βάλει ήδη το crash. Ναι, ωραία. Και τώρα λίγο για να διαφοροποιήσω το beat, να μην ακούγεται συνέχεια το ίδιο, θα βάλω ακόμη ένα kick και θα το βάλω εδώ. Και μετά θα βάλουμε το ίδιο το beat στο 10 που έχω,
Θα επιλέξουμε τα κομμάτια που είναι μέσα στο beat, θα πατήσουμε Ctrl C για αντιγραφή, πάμε στο κενό το pattern, Ctrl V για επικόλυση, θα βάλουμε και hat τώρα, οπότε... Νομίζω μόνο με δύο χάτα ακούγεται καλά και στο τέλος θα βάλουμε μια μικρή διαφοροποίηση και εδώ πέρα. Και ένα crash και αυτή είναι η εισαγωγή. Και εδώ πέρα ακούγεται λίγο άδειο, αλλά δεν πειράζει. Πιστεύω το crash το καλύπτει. Αφήνω 4 μέτρα κενά και μετά μπαίνει το beat, ας πούμε. Και το κύριο μέρος ξεκινάει. Οπότε βάζω μόνο kick εδώ. 4 μέτρα. Μετά βάζω kick clap, άλλα 4 μέτρα. Και ουσιαστικά εδώ θα βάλω 8 μέτρα. Για να μεγαλώσει κιόλας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Οπότε ο νόμος του 4 ουσιαστικά κυριαρχεί στο FL Studio. Άμα δείτε τα περισσότερα είναι τετράδες. Οπότε εδώ πέρα που ξεκινάει το κύριο μέρος θα βάλω πάλι τα πάντα από κάτω. Θα βάλω τη μελωδία μας. Η μελωδία μας είναι αυτή, νομίζω. Αλλά την μελωδία θα την κάνω μια μικρή διαφοροποίηση γιατί ακούγεται πολύ μονότονη επίσης. Βάλω και τον μπάσο, το οποίο δεν ακούγεται καθόλου και για να δούμε τώρα. Όπως βλέπετε έβαλα και τα crash εδώ πέρα και συνεχίζουμε. Το lead ακούγεται λίγο δυνατά, οπότε θα το χαμηλώσουμε. Και μιας και το fruity reverb που βάλαμε την ηχό του έχει το dry, που αυτό ουσιαστικά είναι σαν το volume. Το κατεβάσω λίγο. Γιατί ουσιαστικά κάλυπτε τα υπόλοιπα και δεν ακούγονταν πολύ καλά. Το μπάσο είναι καλούτσικο εδώ που είναι. Οπότε αυτή είναι ουσιαστικά μια απλή δομή, η αρχή της, εδώ είναι η εισαγωγή, δεν είναι το κύριο μέρος. Εδώ πέρα μου αρέσει να βάζω ένα μικρό breakdown, ας πούμε σκέτο, μπάσο κλπ. Οπότε θα βάλω μερικά μέτρα με kick και μπάσο. Ουσιαστικά θα κάνω ένα copy το διπλό του beat, το διπλανό του beat, γιατί βαριέμαι και... Βάζουμε μπάσο και pads. Τα πηγαίνουμε και αυτά εδώ.
εδώ μπορούμε να αλλάξουμε λίγο τη μελωδία, ας πούμε, τώρα που θα ξαναμπεί. Όχι πολύ. Τα περισσότερα θα μείνουν ίδια, ας πούμε, το μπιτάκι και αυτά. Μπορούμε να βάλουμε μερικά σημεία που αλλάζουν και να το στολίσουμε από κάτω με περισσότερο automation ή εφέ. Και δεν ξέρω τώρα τι άλλο να κάνουμε, ας πούμε. Μιας και βάλαμε αυτό εδώ τα μέτρα εδώ τα κενά, ενώ χωρίς μελωδία, θα ξαναβάλουμε από δίπλα το κύριο μέρος μας. Οπότε η δομή τώρα είναι η εισαγωγή, κύριο μέρος, αυτό το breakdown και ξανά κύριο μέρος και μετά είναι το φινάλε. Τόσες ώρες κανείς δεν με θυμήθηκε, τώρα βρήκα να πάρουν τηλέφωνο, δεν γαμιούνται όλοι. Λοιπόν, ξαναβάλαμε την δομή, το κύριο μέρος. Έχουμε βάλει εδώ το breakdown. Τώρα θα ξαναβάλουμε το breakdown στη δομή. Και τα τελευταία τα μέτρα θα τα κάνουμε του φινάλε. Οπότε εδώ πέρα θα βάλω το αρχικό τον μπάσο. Το φινάλε μοιάζει πάρα πολύ με την εισαγωγή. Οπότε θα βάλουμε εδώ τα 3 μέτρα του μπάσου. Απλώς είναι, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι τα αντιστρέφεις. Να ξεκινάει από εδώ, μετά εδώ, μετά εδώ και μετά εδώ. Ουσιαστικά άμα πάρουμε τα μέρη της εισαγωγής και τα βάλουμε ανάποδα, δηλαδή πρώτα αυτό, μετά αυτό, ποιος με στέλνει στο Facebook, γαμώ την πουτάνα μου, δεν θα με αφήσουν στη ησυχία σήμερα. Λοιπόν, μετά αυτό και μετά αυτό και αυτό, ας πούμε, και κάπως έτσι να τελειώνει το τραγούδι με ένα crash στο τέλος ή κάτι τέτοιο. Και ακόμη ένα μέτρο βιολί. Οπότε αυτή είναι μια βασική δομή ενός τραγουδιού. Να ξεκινάει ομαλά και να τελειώνει ομαλά και μέσα να έχει, ας πούμε, πολλά σχήματα και έτσι να διαφοροποιείται. Και αυτό φτάνει περίπου στα 3 λεπτά. Μπορούμε να το επεκτείνουμε κι άλλο. Ας πούμε αυτά τα μέτρα μπορούμε να τα κάνουμε πολύ περισσότερα. Αλλά εντάξει, τώρα μια βασική δομή είναι γύρω στα 3 λεπτά ένα τραγουδάκι, έτσι απλό. Αναλόγως και με την ταχύτητά του πάντα και λοιπά. Ας πούμε θα μπορούσαμε άνετα να βάλουμε και άλλο breakdown εδώ πέρα, καμιά μελωδία έτσι. Και αυτή είναι η βασική δομή. Και τώρα στον τρόπο σκέψης, ας πούμε, θα σας βοηθήσω λίγο στο τι να κάνετε με... Μιας και είμαστε ακόμη στα 12 λεπτά, έκανα 15 λεπτά θα το κρατήσω αυτό το tutorial. Και για να δούμε, καταρχάς άμα έχετε καταλάβει, έχω βάλει crash σχεδόν σε κάθε σημείο για να γεμίσω το κομμάτι, όπου να εδώ το ξέχασα. Εντάξει, εδώ είναι και το φινάλε. Εδώ δεν θα βάλω καθόλου. Και τώρα για να το γεμίσουμε, ας πούμε, στο tutorial 2 και 3 που έκανα σας μάθαινα πως να κάνετε αυτό το κολπάκι με τα snare, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ εδώ πέρα, ας πούμε. Γι' αυτό θα βάλω 4 μέτρα ή 5 μέτρα καλύτερα. Και από εδώ πέρα, ας πούμε, θα το κάνω από τέρμα σιγανό να πηγαίνει, να ανεβαίνει σιγά σιγά μέχρι να μπει το κύριο μέρος. Και νομίζω σας είχα δείξει πως το κάνετε, το μέσον, γιατί υπάρχει ήδη, οπότε θα το διαγράψω για να το ξανακάνουμε από την αρχή. Και πηγαίνουμε στο snare, ins, δεξί κλικ, create automation clip στο knob που θέλετε να κάνετε αυτόματα και κάνουμε αυτό το μέρος. Θα το βάλω και ένα Maximus Default, το οποίο θα το κάνω ένα limit στα μείον 8 decibel. Βλέπετε πόσο μείον τα decibel του πηγαίνετε εδώ, δηλαδή το όριο που βάζετε ουσιαστικά στον ήχο. Εδώ το γράφει σχεδόν τα πάντα το FL Studio σε αυτό το σημείο. Οπότε άμα δείτε τώρα είναι στο μείον 8 περίπου και ακούγονται όλα πολύ δυνατά και λίγο μπλοκάρουν το snare. Οπότε θα πρέπει να χαμηλώσουμε λίγο το kick. Θα πάμε στο kick. Και εντάξει, αυτός, ας πούμε, αυτό είναι ένα βασικό εφέ. Ας πούμε, αν βαριέστε και θέλετε να ξαναβάλετε το ίδιο εφέ για να μην κάνετε την ίδια διαδικασία ξανά και ξανά, παίρνετε το κοπίδι από πάνω, κόβετε το σημείο με το automation, παίρνετε ξανά το πινέλο
και ουσιαστικά κάνετε copy και paste, δηλαδή Ctrl-C, Ctrl-V και ξαναμπαίνει αυτό και το πάτε στο σημείο που θέλετε να ξανακάνετε automation. Αλλά ας πούμε άλλος ένας τρόπος για copy-paste είναι το shift. Κράτατε το shift, κάνετε κλικ πάνω και το πηγαίνετε δεξιά. Οπότε αυτό μάλλον είναι πιο εύκολο. Αν το σημείο που έχετε βάλει έχει και άλλα automation, καλύτερα να τα διαγράψετε γιατί είναι ακριβώς το ίδιο. Και ας πούμε εδώ έβαλα το ίδιο εφέ τώρα. Και τι άλλο μένει να κάνουμε σε αυτό. Τη βασική δομή την έκανα. Οπότε τώρα τι άλλο να κάνω. Λοιπόν, είπαμε θα αλλάξουμε λίγο τη μελωδία στο δεύτερο μέρος. Οπότε θα πάω να το κάνω copy αυτό. Θα πάω σε ένα άδειο pattern και θα γράψω τη νέα μελωδία λίγο. Λοιπόν, έκανα εγώ τη μελωδία τώρα καθώς πάτησα το pause και εδώ πέρα βάζουμε την καινούργια μας μελωδία, βγάζουμε την παλιά εννοείται και... Βασικά εδώ πέρα ήτανε, δίπλα. Οπότε εδώ πέρα για να μην σας μπερδεύω κιόλας. Ποιος με ξανέστειλε στο Facebook, γαμώτο. Οπότε ναι, αυτά τα κολπάκια κάνετε, ας πούμε, για να μην ακούγεται βαρετό το τραγούδι. Και ο αδερφός μου παίζει τρομπέτα δίπλα και με έχει πρίξει τα αρχίδια. Και τώρα δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, αλλά θα τα καταφέρω νομίζω. Ναι, πρέπει να τα καταφέρω. Εδώ πρέπει να είναι το automation από τον μπάσο. Οπότε θα κάνουμε και ένα automation στο τέλος. Τον μπάσο θέλουμε να είναι τέρμα σε όλο το τραγούδι, μιας και το έχουμε βάλει αρκετές φορές. Μόλις φτάσουμε στο τέλος, θέλω σιγά σιγά τον μπάσο να φεύγει. Οπότε... Χωρίς το crash πιστεύω ακούγεται καλύτερα και ναι, αυτή είναι η δομή. Ας πούμε ότι είναι γαλούτσικη. Λοιπόν, τι λείπει τώρα. Έχει πάρα πολλά πράγματα που λείπει γιατί ακούγεται πολύ άδειο το τραγούδι. Αλλά τα βασικά τα βάλαμε. Και δεν θέλω να σας μπερδέψω κι άλλο, οπότε αυτά είναι τα βασικά. Τι άλλο να βάλουμε, μια καλή μελωδία. Α, εγώ πολλές φορές βάζω και μια δεύτερη μελωδία από κάτω. Ουσιαστικά μου αρέσει να συνδυάζω μελωδίες, οπότε θα προσπαθήσω να συνδυάσω άλλη μία. Και θα το προσπαθήσω τώρα. Για να δούμε. Και τι άλλο να κάνουμε, βασικά έχουμε ξεπεράσει και τα 15 λεπτά. Αλλά δεν πειράζει, και 20 λεπτό να είναι. Έχουμε κάνει μια βασική δομή. Ώρα για τη δεύτερη μελωδία. Για τη δεύτερη μελωδία θα χρησιμοποιήσω το Citrus. Citrus και το Platinum Show, το οποίο βρίσκεται κατά το τέλος περίπου. Πού είναι ρε, να το. Λοιπόν, και με βάση την πρώτη μελωδία θα κάνω τη δεύτερη. Οπότε πάμε σε ένα κενό pattern. Το βάζουμε εδώ, μιας και είναι κενό, δεν θα ακουστεί τίποτα. Και κάνουμε τη μελωδία από πάνω. Βάλω μια οκτάβα πάνω για να ακούγεται περισσότερο.
Τώρα θα σας δείξω ένα μικρό κολπάκι το οποίο μπορείτε να το εφαρμόσετε σε όλες τις μελωδίες σας. Είναι ουσιαστικά, ας πούμε εδώ πέρα έχει 2-3 νότες οι οποίες είναι όλες κολλημένες μεταξύ τους. Ας πούμε αυτή είναι κολλημένη με αυτήν. Θα τη μειώσουμε λίγο. Από το μαγνήτη πάρτε το, κάντε το ένα δεύτερο το grid για να μπορείτε να τη μικρύνετε κι άλλο, αλλά όχι πάρα πολύ. Το κανονικό είναι στο line ή στο cell, οπότε να το βάζετε εκεί πέρα όταν τελειώνετε. Και ουσιαστικά αυτό κολλάει με αυτό εδώ πέρα, οπότε το ξεκολλήσουμε. Και για να δούμε πως ακούγεται τώρα. Το ίδιο και εδώ. Αυτά θα τα ξεκολλήσουμε όλα. Και τι άλλο μένει εδώ πέρα. Αυτά. Εδώ. Σκάσε. Παίζει με την τρομπέτα. Και πατάμε play. Γενικά οι κοφτές νότες ακούγονται πολύ καλύτερα και πιο καθαρά και αφήνουν και πιο περισσότερα και περισσότερα ανοιχτά σημεία, οπότε θα είναι πιο εύκολο και στο mastering μετά. Και εδώ πέρα και ναι, έτσι ομορφαίνεται περισσότερο τις μελωδίες σας. Τη δεύτερη τη μελωδία δεν τελείωσα ακόμη. Και μιας και βάλαμε τη δεύτερη μελωδία, μ' αρέσει να τη βάζω στο δεύτερο το μέρος. Από το πρώτο απλά να ξεκινάει σιγά σιγά, οπότε θα πάμε να κάνουμε ένα automation και στο Platinum Show. Το οποίο, μισώ να δω λίγο ποιο είναι, το cut off είναι το Y, οπότε αυτό θα κάνουμε automation, να δείτε κιόλας. Πατάω μια νότα, γράφει ρε το μαλαγισμένο, μισώ. Λοιπόν, πατάμε εδώ και αυτή είναι η νότα ας πούμε. Θέλω να κάνουμε αυτό το automation, δηλαδή από τέρμα πάνω να πηγαίνει τέρμα κάτω. Οπότε δεξί κλικ, create automation clip. Και αυτό τώρα ξεκινάει από κάπου εδώ. Και θέλω να ακούγεται τέρμα εδώ πέρα. Το ίδιο ισχύει και για το δεύτερο μέρος. Εντάξει, δεν νομίζω να κάνω πολλές μελωδίες άλλες, γιατί βαριέμαι και έχει τελειώσει και ο χρόνος του βίντεο. Έχουμε φτάσει 25 λεπτά. Και εδώ πέρα, τι να κάνω τώρα, θα κάνω το ίδιο automation. Οπότε οπότε αυτό. Στα σημεία εδώ πέρα που βάλαμε τα άδεια μπορούμε να κάνουμε τα πρώτα 8 μέτρα ας πούμε κενά και μετά να μπαίνει η μελωδία μας. Οπότε θα την κάνω 1, 2, 3, 4. Εδώ στα 4 μεγαλώνει, να ακούγεται 2 μέτρα και να τελειώνει. Α, είναι ανάποδα Ναι, μπερδεύτηκα. Γάμω το.
Επίσης ένα άλλο εφέ που μου αρέσει να κάνω είναι να αφαιρώ κάποια από τα kick, ας πούμε, στο τέλος από το beat. Για να φτιάξουμε ακόμη καλύτερο το φινάλε μας, θα βάλω την ίδια μελωδία που κάναμε μόλις τώρα. Απλά θα την κάνω σαν hands up μελωδία, οπότε πάμε σε ένα κενό pattern, κάνουμε paste την προηγούμενη μελωδία. Και τώρα το εξής κολπάκι, κάνουμε paste δεύτερη φορά τη μελωδία, θα τη βάλει πάνω από την άλλη, οπότε πατάμε το control και το κάτω το βελάκι. Και θα βάλουμε εδώ πέρα μόνο τις νότες του μπάσου, αλλά στα σημεία που είναι μόνο οι νότες, δηλαδή κάπως έτσι. Λοιπόν, μισώ να τα πάω και αυτά πιο κάτω. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα ωραίο κολπάκι και γιατί έτσι μου αρέσει να ακούγεται η μελωδία. Ακούγεται πολύ καλύτερη για όταν παίζει solo π.χ. Και π.χ. στο φινάλι θα μας κάνει πολύ καλή δουλειά και θα το γεμίσει. Ναι, τώρα αφήνουμε μερικά μέτρα κενά μέχρι να τελειώσει η ηχό. Ωραία, νομίζω τον μπάσο θα μας χρησιμεύσει ακόμη, οπότε θα το βάλω και στο τέλος. Κάπως έτσι. Και ναι, νομίζω τελειώσαμε ένα βασικό τραγουδάκι πολύ γρήγορα. Σας έδειξα δομή και τρόπο σκέψης, πώς να σκέφτεστε, να βάζετε και άλλη μελωδία, δηλαδή που να βάζετε τα πράγματα, automation απλά κλπ. Είναι πολύ απλό το τραγούδι όμως. Εντάξει, πιστεύω θα σας βοηθήσει αρκετά. Αυτά.